για το Αίγιο. Ένα πόντο μπροστά το Αίγιο, 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και time out. Δίνει μια αστάθεια στην απόδοση της ΑΕΛ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επηρεάζεται τόσο πολύ, γιατί από ό,τι φαίνεται και η νεαρή του Αιγίου δεν είναι τόσο μεγάλη. Αξίας, όπως πιστεύουμε ότι είναι η δική μας ομάδα. Τέλος πάντων, το time out έληξε, γιατί είναι καλή της ομάδας για τη συνέχιση. Έλα, τράβα μία. Ρόζος για το Αίγιο. Το σκορ είναι 21-20 για το Αίγιο. Ένα πόντο είναι μπροστά το Αίγιο. 5:50 πριν τη λήξη του πρώτου χρόνου. Πουλιάσης. Κλείνεται από τον Δημητρόπουλο. Στο Ρόζο. Κάνει μπάσιμο ο Ρόζος. Κάνει βήματα. Την μπάλα για την ΑΕΛ. Ιακωβάκης επαναφέρει στο Μακάριο. Μακάριο. Κουλούρης, πάφτε ρε. Τσιγάρο, ρε. Κουλούρης, σηκώνεται. Άστοχος, ξανά ο Κουλούρης. Ελπίζουμε ότι ο προπονητής δεν πρέπει να ολοκληρώνει τις προσπάθειές του από τους άστοχους παίχτες του. Κερδίζει το rebound. Αυτός προσπαθούμε να βγούμε στον εφηδιασμό. Και φάουλ ο νεαρός Ρόζος. Πέντε λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Τελειώνει το σιγάρο. Νομίζω ότι είχαν μία-μία. Ο Δημητρόπουλος μπαίνει και η ΑΕΛ μπροστά, 22-21. Ένα καλάθι του Δημητρόπουλου. Ρόζος. Καλάθι και φάουλ. Έτσι είπε ο διαιτητής. 23-22 πέρασε μπροστά το Αίγιο. Και ετοιμάζεται το νεαρό Ρόζος για μια βολή. Ο Κράγκαρης στο ριμπάου. Στο Μακάριο. Μακάριος κατεβάζει για την ΑΕΛ. Κουλούρης. Τζάμπολ ζητάει ο διαιτητής, καθαρά πέταξε την μπάλα έξω νούμερο 9 του Αιγίου. Είναι τζάμπολ τελικά. Δεν μπόρεσε να δει ο διαιτητής, είναι μόνος του και έχει δίκιο. Κερδίζουμε το rebound και ο Ιακωβάκης σουτάρει, του γίνεται φάουλ. Αλλά το κέρδος είναι δύο βολές. Σοφαρίζει στην πρώτη έστοχη βολή ο Ιακωβάκης. Και ΑΕΛ μπροστά ένα πόντο. 23-24 μπροστά η ΑΕΛ. Ένα πόντο. 4 λεπτά, 25 δευτερόλεπτα. Ευστοχή ο νεαρός Λινάρδος και κάνει το σκορ 25-24. Μπροστά πάλι το Αίγιο. Τα τελευταία λεπτό να αλλάσετε το σκορ. Συνέχεια. Η ΑΕΛ στην επίθεση, Ιακωβάκης προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του, είναι στο Μακάριο. Ιακωβάκης κάνει μπάσιμο, σηκώνεται και φάουλ. Κερδίζει φάουλ από το νούμερο 10, το Βλάχο. Δύο βολές. Τέσσερα φάουλ το νούμερο 10. Άστοχο στην πρώτη βολή. Yeah!
Ισοπαλία. 25-25. 4 ακριβώς λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Το έγιο στην επίθεση, Ρόζος. Στο Μίχαλο. Μίχαλος κάνει μπάσιμο, προσπαθεί. Σουτάρει. Αστοχή, κερδίζει ο Ρόζος την μπάλα. Και τζάμπολ. Πρόλαβε ο Δημητρόπουλος και έπιασε την μπάλα. Μαζί με το 15 του Αιγίου το Ρόζο. Και τζάμπολ. Κερδίζει πολύ εύκολα και στον ευνηδιασμό. Ιακωβάκη σηκώνεται και δίνει προβάδισμα 2 πόντων στην ΑΕΛ με αυτό το καλάθι. 27-25 η ΑΕΛ μπροστά. 3-25 το Αίγιο στην επίθεση. Ζώνη παίζει η ΑΕΛ. Ρόζος κάνει μπάσιμο και ο Μακάριος υποπίπτει σε φάουλ. Απέξω η μπάλα. Το Αίγιο ξανά στην επίθεση, Πουλιάση. Το Ρόζο, σούτριο πόντο. Κερδίζουμε το rebound, Κουλούρης. Τέλειο οργανωμένες τώρα επιθέσεις, να πάρουν μια διαφορά τα παιδιά τους, ώστε να μην έχουν πρόβλημα μετά. Μακάριος ξανά, Κουλούρης. Στον Ιακωβάκη. Σούτο Ιακωβάκη άστοχο, κερδίζει ο Δημητρόπουλος, σηκώνεται. Ξανά. Δεν προσπαθεί να κερδίσει ξανά την μπάλα, δεν το κατόρθωσε. Το Αίγιο στην επίθεση. Μίχαλος. Μόνος του. Μέσα από τρεις παίχτες. Πάτησε έξω, δεν το είδε ο διαιτητής, είναι μακριά από τη φάση. Ξανακέρδισε την μπάλα, είναι πολύ καλός παίκτης ο νεαρός. Και φάουλ ο Μακάριος. Απ' έξω η μπάλα. 4 φάουλ ο Μακάριος. Πετρόπουλος στο παιχνίδι. Θέση του Μακάριου. Ο Μίχαλος στην επίθεση προσπαθεί. Κάνει λάθος. Δεν μπορεί το παιδί να τα κάνει όλα. Πετρόπουλος στην επίθεση για την ΑΕΛ. Κράγκαρης. Του διώγουν την μπάλα, τη χάνει. Και ευτυχώς κερδίζει ο Δημητρόπουλος την μπάλα μετά την προσπάθεια του Πετρόπουλου. Κουλούρης στην επίθεση και ένα καλάθι για την ΑΕΛ. 29-25 μπροστά η ΑΕΛ. 1-50 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ενθουσιασμός στις κερκίδες. Από τους νεαρούς οπαδούς της ΑΕΛ. Ξανακερδίζουν την μπάλα μετά το άστοχο σουτ. Στην επίθεση Ιακωβάκης. Κι άλλο ένα καλάθι για την ΑΕΛ. 6 πόντους προς τα ΑΕΛ. 31-25 το σκορ για την ΑΕΛ. 1-32. Και σπερμένα time out από τον coach του Αιγίου. Νομίζω ότι η ΑΕΛ βρίσκει το ρυθμό της και στη συνέχεια δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα που είχε στην αρχή. Ένα και 32 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και η ΑΕΛ βρίσκεται 6 πόντους μπροστά από την αντίπαλό τους, του Αιγίου. Το time out δεν έχει λήξει ακόμα, προπονητής του Αιγίου θα έρθει να βρει τι φταίει και να το επισημάνει στους νεαρούς του παίχτες. Τέλειος το time out, ξανά συνέχεια του 52-32 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αλλά βρίσκεται 6 πόντους μπροστά. Έχει σταθεροποιήσει την αποδοσή του στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Με αποτέλεσμα να περάσει μπροστά με τους 6 πόντους που έχει. Ο Ρόζος για το Αίγιο. Ξανά Ρόζος. Ρόζος.
overplay από τον Γιακοβάκη στο νεαρό Μίχαλο, ο οποίος είναι πιο επικίνδυνος, αλλά τη ζημιά την κάνει ο Πουλιάσης. 27-31-27 είναι η ΑΕΛ μπροστά. Δημητρόπουλος προσπαθεί σουτάρει και καλάθι για την ΑΕΛ. 33-27. Το Αίγιο στην επίθεση, Πουλιάσης. Κερδίζουμε το rebound στην επίθεση, Κράγκαρης σηκώνεται, δεν νομίζω ότι θα στοχίσει, αλλά του γίνεται φάουλ, δύο βολές για τον Κράγκαρη. Κράγκαρης δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη. Κερδίζουμε το rebound ξανά με τον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος γυρίζει στον Γιακοβάκη. Κουλούρης στον Κράγκαρη, ο οποίος είναι ο playmaker της ομάδας μετά την αποχώρηση του Μακάριου. Κράγκαρης. Δημητρόπουλος κάνει μπάσιμο. Σηκώνεται. Το rebound ξανά ο Δημητρόπουλος και φάουλ. Πολύ μαχητικός ο Δημητρόπουλος. Κέρδισε το rebound και ένα φάουλ. Time out από την ΑΕΛ. 6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. (Συσχελίδι) 33-27 παραμένει μπροστά η ΑΕΛ, 6 πόντους διαφορά. Δίδονται οι οδηγίες από τον coach της. Πώς θα αντιμετωπίσουν την επίθεση σε περίπτωση που το Αίγιο γίνει κάτοχος στην μπάλα στα τελευταία 6 δευτερόλεπτα. Πολύ ενθουσιώδης η οπαδή της ΑΕΛ, πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Τέτοια ατμόσφαιρα. Ο Δημητρόπουλος θυμάται για τις δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη. Παραμένει το σκορ 33-27 για την ΑΕΛ. Άστοχος και στη δεύτερη. Καλάθι και φάουλ. Γιατί αυτή η ολιγορία. Και το σκορ έληξε 33-30 για την ΑΕΛ. Δεν πρόσεξαν σε αυτή την αντεπίθεση των Αιγιωτών οι νεαροί, με αποτέλεσμα το σκορ να φτάσει στους 3 πόντους. Ξανά για το δεύτερο ημίχρονο στο κλειστό του Αιγείου. Οι ομάδες ετοιμάζονται για το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Δίνει τον όρκο της νίκης και μπαίνει στη σέντρα για το τζάμπο και την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Οι νεαροί του Αιγείου παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες από τον
κόουτς τους και ετοιμάζονται και αυτοί να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Πέτρο! 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 Ακόμα το Αίγιο, ο διαιτητής καλή της ομάδας. Στο τζάμπολ ο Πετρόπουλος με τον Μίχαλο. Ο Μίχαλος κερδίζει, έχει πολύ άλμα. Στην επίθεση το Αίγιο, πουλιάσεις.